Μου αρέσει να βλέπω τους πυροσβέστες να σβήνουν τη φωτιά. Αυτό φέρεται να είπε στις αρχές το μόλις 10 ετών παιδί που συνελήφθη για εμπρησμό στη Μυτιλίνη. Άφωνοι έμειναν οι αστυνομικοί στη Μυτιλίνη, οι οποίοι άκουσαν ένα 10χρονο αγόρι να ομολογεί ότι έβαλε φωτιά σε δάσος. Ο μικρός, όταν οδηγήθηκε στο τμήμα, φέρεται ότι τους είπε: «Μου αρέσει να βλέπω τους πυροσβέστες να σβήνουν τη φωτιά». Η αστυνομία του νησιού ειδοποιήθηκε χθες από τους κατοίκους της περιοχής του Προφητηλία Λαγκάδα, οι οποίοι τις προηγούμενες ημέρες κρατούσαν αναπτήρες και κινούνταν ύποπτα. Εκεί ξέσπασε πρόσφατα πυρκαγιά, η οποία ευτυχώς δεν πήρε μεγάλες διαστάσεις. Μία παρέα παιδιών, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τους είπε ότι τη φωτιά έβαλε ένα συνομήλικό τους αγόρι και τους οδήγησαν στο σπίτι του. Στις περιπτώσεις οι συζητήσεις είναι λακωνικές, σαφώς και είναι τραγικό, διότι συνδέεται με διαστάσεις κοινωνικές και με άλλου είδους θέματα που άπτονται της κοινωνίας. Μου έχει ξανατύχει να ακούσω για παιδιά που παρουσιάζουν αυτού του είδους τη συμπεριφορά, ωστόσο θα έλεγα ότι είναι σπάνιο. Πολύ μπορεί να είναι οι λόγοι. Μπορεί να είναι ο μιμητισμός. Μπορεί να είναι αποτέλεσμα πίεσης της παρέας και ανάγκης να γίνει αποδεκτός από τους φίλους. Άλλοτε μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα του θυμού του έντονου που μπορεί να αισθάνεται το παιδί. Εναντίον του 10χρονου σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα ανηλίκων. Η αστυνομία συνέλαβε τη μητέρα του παιδιού για παραμέλεια υποπτίας ανηλίκου.